Είμαι ο διαιτητής στο αγώνα και βγάζω κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά. Το δυνατό μήνυμα κατά των ναρκωτικών ήταν το κεντρικό στοιχείο του ποδοσφαιρικού αγώνα που δόθηκε στα Χανιά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η μεικτή ομάδα των εκδόσεων και του πολυχώρου Ραδάμανθης, που αποτελείται από συγγραφείς, ηθοποιούς, καλλιτέχνες και μαζί μέλη του ΚΕΘΕ Αριάδνη, και από την άλλη η ομάδα κρατουμένων αγωνίστηκαν όχι κυρίως για να αποσπάσουν θετικό σκορ, αλλά κυρίως για να κοινωνήσουν το μήνυμα ζωής. Θα θέλαμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης σε όσους αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, μακριά από ουσίες και εξαρτήσεις. Σε όσους προσπαθούν να διοργανώσουν τη ζωή τους και να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους. Η δράση ενάντια στα ναρκωτικά ανήκει στις εκδόσεις Ραδάμανθης και το ΚΕΘΕ Αριάδνη, ενώ ο ποδοσφαιρικός αγώνας πραγματοποιήθηκε στο αγροτικό κατάστημα κράτησης της Αγιάς χθες το απόγευμα. Σαν μια πράξη αλληλεγγύης, συνεργασίας, γιατί αυτό είναι τελικά που χρειαζόμαστε όλοι, να είμαστε μαζί στον αγώνα αυτό, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και ότι και η κοινωνία είναι δίπλα σε εμάς. Χρειαζόμαστε συμμαχία από την τοπική κοινωνία εδώ των Χανίων. Νικητές είμαστε όλοι και κυρίως οι άνθρωποι που έχουν μάθει να παλεύουν στη ζωή τους και δεν κοιτάνε το αν θα πέσουν, κοιτάνε το πώς θα καταφέρουν κάθε φορά να σηκωθούν. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ναρκωτικών, το ΚΕΘΕ αναφέρθηκε στον ετήσιο απολογισμό του, ανακοινώνοντας 14.556 θέσεις θεραπείας που δόθηκαν μέσα στο 2019 σε ανθρώπους με πρόβλημα εξάρτησης από τα ναρκωτικά και τις οικογένειές τους, στο δρόμο, στις μονάδες του, στην κοινωνία αλλά και τις φυλακές. Οι 8 στους 10 στα προγράμματα απεξάρτησης ήταν άνδρες με μέση ηλικία τα 31 έτη και είχαν την πρώτη επαφή με τις ουσίες σε ηλικία 16 ετών. Οι 9 στους 10 δοκιμάζοντας κάναβη. Ως κύρια ουσία χρήσης, για την οποία ζητούν βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ, αναφέρουν την ηρωίνη και τα οπιοειδή, την κάναβη και με αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και την κοκαίνη. Οι μισοί ήταν άνεργοι, ένα στους 3 ανέφερε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ή και ψυχιατρικά και οι 4 στους 10 είχαν δικαστικές εκκρεμότητες. Ως προς τις λεγόμενες και νόμιμες εξαρτήσεις από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του, για τις οποίες το ΚΕΘΕΑ προσέφερε 1.689 θέσεις θεραπείας το 2019, σύμφωνα με το κέντρο έρχονται να προσδώσουν στο πρόβλημα της εξάρτησης νέες όψεις, διευρύνοντας τον αριθμό, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες όσων έχουν ανάγκη από βοήθεια.